Ο Κωνσταντίνος Δάφλος θα μας δείξει πώς ένα νεαρό ζευγάρι έχει στήσει μια ωραία και πρωτότυπη επιχείρηση και φτιάχνει αυτά εδώ τα κεριά από αρχαιοελληνικά, με συγχωρείτε, αγάλματα. Τι είναι αυτό, πρωτομή, Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι. Κοιτάζεστε στα μάτια, βλέπω, ε. Μάριον. Ναι. Ναι, εδώ είμαι. Ακριβώς έτσι. Καλό μεσημέρι, ναι. Καλή εβδομάδα. Δεν ξέρω αν ο Δαβίδ του Μικελάντζελο μου μιλάει ή μου μυρίζει. Μου μυρίζει κάτι πάρα πολύ ωραίο σίγουρα, γιατί αυτό που βλέπεις, Μάριον, είναι, ναι, πρωτομή. Αλλά δεν είναι πρωτομή, δεν είναι μαρμαρένιο, δεν είναι άγαλμα. Είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα κεριά στην Ευρώπη, γιατί αυτό που βλέπετε πάνω, Κώστα μου δείξε λίγο, έχει φυτιλάκι, το βλέπετε. Είναι όντως κερί. Είναι ο Δαβίδ, το διάσημο έργο του Μικελάντζελο, σε κερί, σε αρωματικό κερί. Άρα δεν είναι μόνο από αρχαιοελληνικά. Κοιτάξτε μας λίγο δίπλα. Αγάλματα ή έμπνευση, να υποθέσω. Έχει τα πάντα εδώ, αλλά προφανώς και έχει έμπνευση από την αρχαία και την κλασική Ελλάδα. Και ελάτε μαζί μου να δούμε το αγαπημένο αυτό ζευγάρι, την Κέτη και το Φώτη, που έχουν φτιάξει αυτή την πάρα πολύ ωραία ιδέα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα σας. Και πάμε γρήγορα, γιατί έχω εκστασιαστεί, να δείξουμε και τα υπόλοιπα κεριά, να μου πείτε σιγά-σιγά λοιπόν τι είναι. Βλέπετε λοιπόν το μικρό Δαβίδ εδώ, έτσι, σε μικρογραφία. Ο μικρός Δαβίδ, υπάρχει και ο μεγάλος Δαβίδ, εδώ είναι η Αφροδίτη της Μήλου. Αυτή είναι Αφροδίτη λοιπόν. Αφροδίτη της Μήλου, ο Απόλλωνας. Ο Απόλλωνας. Πάμε λίγο πιο δίπλα εδώ. Ο Ιπποκράτης. Mm-hmm. Πάλι μια Αφροδίτη. Ο Ποσειδώνας. Το Κυκλαδικό Ιδόλαιο και η Τερψυχόρη. Μία από τις μούσες. Ωραία. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Μάριον. Μπορούμε να ανάψουμε έναν Απόλλωνα, ρε παιδιά. Να, το αυτό θέλω να ανάψω. Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί είναι οικολογικό κερί, πανέμορφο. Είναι μια πρωτοτυπία. Να, το για να δείξουμε εδώ. Ορίστε. Ο Θεός Απόλλων. Μόνο για το μέρα μεσημέρι. Ω, κάτσε να ανάψει καλά, περίμενε. Είναι συγκλονιστικό. Αυτή, ρε παιδιά, η ιδέα, πώς σας γεννήθηκε? Ξεκινήσαμε μέσα στην καραντίνα, τότε που είχαμε λίγο παραπάνω ελεύθερο χρόνο, και σκεφτήκαμε να κάνουμε κάτι που να συνδυάζει και το κερί που μας άρεσε, αλλά και να είναι και κάτι πρωτότυπο, γιατί είναι και οικολογικά όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε, οπότε είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Πάμε λοιπόν τώρα να δείξουμε σιγά σιγά και μέσα στα άδυτα, γιατί βλέπετε εσείς, ας πούμε, αυτό το πάρα πολύ ωραίο κερί, το παίρνω πάλι στα χέρια μου. Αυτό εδώ το κερί λοιπόν, ο Απόλλωνας, έχετε ποτέ σκεφτεί πώς μπορεί να φτιάχνετε, που το βλέπουμε έτσι ωραίο έτοιμο, πώς μπορεί να γίνεται? Ελάτε μαζί μου στα άδυτα και να σου πω, Μάριον, και σε όλους τους τηλεθεατές μας, ότι εδώ ο Φώτης και η Κέτη είχαν σχέση από απόσταση για πάνω από 5-6 μήνες και εν τέλει τα κατάφεραν και είναι μαζί και κατάφεραν να φτιάξουν αυτή την πολύ ωραία ιδέα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Συνοπτικά, εδώ είναι η πρώτη ύλη το κερί, που είναι η σόγια, το οικολογικό μας κερί. Σόγια, ωραία. Το ρίχνουμε στο καζάνι εδώ πέρα που βράζει για να λιώσει. Αυτό στην ουσία, για να καταλάβετε όλοι, είναι ένα σαν μπεν μαρί κεριού με έναν τρόπο, θα το πω εγώ. Και μετά τον έρθει στην κατάλληλη θερμοκρασία που έχουμε ρυθμίσει εμείς εδώ πέρα. Είσαι σεφ, Κωνσταντίνε. Τι άρωμα βάζεις τώρα εδώ? Τώρα βάζουμε το Ινδία το άρωμα που έχουμε, που είναι και εποχιακό, έχει και χρυμπάρι και σαν άλλο. Μάριον, σκέψτε το σαν μια συνταγή. Καλές μου φίλες, σήμερα φτιάχνουμε κερί με και χρυμπάρι. Τι άλλο έχει μέσα, είπες? Σανδαλόξυλο, αυτά είναι η βάση. Και σανδαλόξυλο, βέβαια. Άσε, γιατί το μυαλό μου πάει σε άλλες ιδέες. Έτσι όπως είδα να λιώνει το κεφάλι του Απόλλωνα, ξέρεις τώρα, άμα τα τσουγκρίζουν τα ζευγάρια. Δεν ξέρω, γιατί εκεί έχεις αγαπημένο ζευγάρι, αλλά εμένα από το μυαλό μου, με όλα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα και τις εντάσεις που υπάρχουν, μην μπουν άλλες ιδέες. Λοιπόν, σας παρακολουθούμε, βλέπετε, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, χρειάζεται κάποιες ώρες για να στεγνώσει. Ναι. Αυτό λοιπόν θέλει λίγες ώρες για να. Ναι, για θέλει 4-5 ώρες για να στεγνώσει, ώστε να δούμε το αποτέλεσμα που άναψε και πριν ο Κωνσταντίνος έξω. Τόσο απλό φαίνεται. Ναι. Πάμε ξανά έξω για να σας αποχαιρετήσουμε σιγά-σιγά. Δεν ξέρω, Φώτη, να μας πει και ο Φώτης και η Κέτη, όταν υπάρχουν εντάσεις σε μια επιχείρηση, τι γίνεται? Είναι εύκολο να το διαχειριστείτε? Είναι εύκολο, αλλά επειδή όλο ξεκινάει από την αγάπη μας και τον έρωτά μας, όπως και το όνομα ξεκίνησε έτσι, που σημαίνει έρωτας και φως. Θέλω να το πει Κέτη λίγο στα γαλλικά, σε παρακαλώ. Έρωτας και φως. Είναι αμούγα τη λουμιά. Ή αλλιώς με άλλη προφορά, Μούρε τη Λουμιέρ. Και εδώ είναι, και αν προλαβαίνουμε, σας δείξουμε τα χριστουγεννιάτικα που έχουμε φτιάξει. Που... Και θέλω έτσι να κλείσουμε αυτό, το ανοίξω για να μυρίσουμε όλοι. Αυτό είναι σαν μελομακάρονο και έτσι τα κλείσω. Η μυρωδιά. Η μυρωδιά. Ανάψτε το. Η μυρωδιά είναι μελομακάρονο. Είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό. Είναι σαν. Είναι μελομακάρονο, Μάριο. Ναι, είναι μελομακάρονο. Αυτό εδώ. Κωνσταντίνα, έρωτας και φως, πώς ήταν το σύνθημα, παιδιά, τι είπαν? Έρωτας και φως. Αμούρε τη Λουμιέρ. Να είστε καλά, παιδιά, και ο έρωτας πάντα ζωντανός. Για να νιώσει πιο ερωτικό γίνεται. Η φλόγα αναμένει, αναμένει.